Εγώ ήρθα να σου δώσω μία δωρεά. Δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός που σου λέει. Δώσ' μη να πείω. Όμως ήρθα να σου δώσω ένα δώρο. Αλλά για να απολαύσεις αυτό το δώρο, που είναι ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, ως πηγή μέσα σου, θα πρέπει πρώτα να ελευθερωθείς από την πλάνη. Και ο Κύριος την ευαγγελίζει. Με ποιον τρόπο? Της λέει ο Θεός είναι αγάπη? Όχι. Μήπως δεν είναι? Μη γέννη το να πούμε ότι ο Θεός δεν είναι αγάπη. Της λέει ότι ο Θεός θα σε ευλογήσει και θα απαντάει στις προσευχές σου και θα σου δώσει χαρίσματα? Όχι. Μήπως ο Θεός δεν απαντάει σε προσευχές? Μήπως δεν έρει αδιέξοδα? Μήπως δεν δίνει χαρίσματα? Της λέει μήπως ότι εγώ είμαι αγάπη και ότι σε αγαπώ? Όχι. Μήπως δεν την αγαπά? Μακριά από εμάς μια τέτοια αφροσύνη, ένα τέτοιο άθλιο συμπέρασμα. Δεν της μιλάει για αγάπη. Δεν της λέει τίποτα από όλα αυτά. Εκείνος που είναι αγάπη δεν αγαπολογεί. Εκείνος που είναι επιοίκεια δεν επιοικολογεί. Αλλά τι της λέει? Της λέει ομοί την αλήθεια και την κολλάει στον τοίχο. Της λέει ότι είσαι μιχαλίδα, της φανερώνει την αμαρτία, και της λέει ότι είσαι σε ψευτοδιδασκαλία και σε πλάνη. Γιατί εσείς λατρεύετε εκείνο το οποίο δεν γνωρίζετε, η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Μα οι Ιουδαίοι θα σε σταυρώσουν. Μα οι Ιουδαίοι δεν ορθοποδούν, πράγματι. Εδώ όμως δεν μιλάμε για την ορθοπόδηση, την οποία την έχουμε ανάγκη, αλλά εδώ μιλάμε για την ορθοτόμηση. Και ανεξάρτητα από το αν ορθοποδούν οι Ιουδαίοι ή όχι, οι Ιουδαίοι ορθοτομούν. Και από εκεί θα δοθεί η σωτηρία. Από τους Ιουδαίους. Της λέει λοιπόν ότι είσαι σε μοιχεία, σε πορνεία, της το βγάζει αυτό στη φόρα και της λέει ότι είσαι και σε ψευτοδιδασκαλία. Και πότε το λέει αυτό? Δεν είπε θα την αγκαλιάσω, θα της πω ξέρεις πόσο καλό είναι ο Θεός. Ξέρεις τι σου έχει ετοιμάσει εκεί στον ουρανό? Παράδεισος, παρουσία Θεού, άγγελοι, νέο σώμα, άφθαρτο. Της λέει τίποτα τέτοιο. Και μετά από λίγες μέρες, αφού γνωριστούμε, να της πω και λίγο από την αλήθεια και στο μέλλον κάποια στιγμή να της την πω όλη την αλήθεια, να γνωριστούμε πρώτα. Μη σηκωθεί και φύγει, μη σκανδαλιστεί, να έχουμε σοφία, αδελφέ. Εκείνος όμως, με το που τη βλέπει, της λέει την επώδυνη αλήθεια. Γιατί? Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, η αλήθεια ελευθερώνει. Δεν ελευθερώνει η αγάπη. Η αλήθεια ελευθερώνει. Η αγάπη τι κάνει? Οικοδομεί. Άρα, πρώτα θα πούμε την επώδυνη αλήθεια. Και αν τε ακούσωσιν, εάν τε απειθήθωσωσιν, εάν δεχθούν την αλήθεια, τότε από εκεί και πέρα αρχίζει η αγάπη του Θεού να οικοδομεί. Γι' αυτό λέει, εγώ σοφός αρχιτέκτον ο Παύλος θεμέλιον έθεσα την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Από εκεί και μετά, αφού δεχτείτε την αλήθεια όλοι, τα δόγματα της σωτηρίας, όλα, τότε ας προσέχει ο καθένας πώς οικοδομεί, με έργα αγάπης. Πρώτα πάει όμως η διακήρυξη της αλήθειας που ελευθερώνει. Γιατί εάν ο άνθρωπος δεν δεχθεί την αλήθεια και μένει μόνο στην αγάπη, τότε δημιουργεί μια οικοδομή που όταν θα έρθει το καύμα δεν θα αντέξει, γιατί δεν στηρίζεται στην αλήθεια. Και ο Κύριος έχει ένα χαρακτηριστικό. Κηρύττει δια Πνεύματος Αγίου.